Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια και θα είμαι μαζί σας μία με δύο όπως και καθημερινά εδώ πέρα στο Fit Me Up, στο Mad TV, για να μιλήσουμε για γυμναστική, για αθλήματα και να υποδεχτούμε καλεσμένους που μπορούν να μοιραστούν μαζί μας τα πάντα, τις γνώσεις τους, να μάθουμε κι εμείς ό,τι θέλουμε να ξέρουμε για το κάθε άθλημα. Και πριν πάμε στην καλεσμένη μας, να σας πω ότι το Gameathlon, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας στην Ελλάδα, γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας της 25 και 26 Φεβρουαρίου στο Taekwondo και με πάνω από 400 θέσεις PC, consoles VR, retro και arcade θα λιώσει στο παιχνίδι. Εκεί θα διεξαχθεί και ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, μεγάλα giveaway και πολλά ακόμη surprise activations. Φυσικά θα παρευρεθούν γνωστοί YouTubers, γνωστοί καλλιτέχνες, γνωστοί influencers και μπορείς να κλείσεις και εσύ τη θέση σου μέσα από το viva.gr. Και πάμε σήμερα στην καλεσμένη μας. Πάμε στην Ελισάβετ Τελτσίδου, το κορίτσι μας, την αθλήτριά μας. Μπορείς να περάσεις, Ελισάβετ. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Μπορείς να καθίσεις κιόλας. Ευχαριστώ. Τζούντο, πρωταθλήτρια, έχεις να μας πεις τα πάντα. Ξεκινώντας φυσικά από το πώς μπήκε το τζούντο στη ζωή σου. Το τζούντο πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία. Τα παιδάκια μπορούν να πάνε από 5-6 ετών. Είναι μια καλή ηλικία να έρθουν σε επαφή, ξεκινάνε με παιχνίδια. Εγώ ξεκίνησα λίγο πιο μεγάλη, 11 χρονών, σχετικά μεγάλη, αλλά έκτοτε δεν σταμάτησα να προπονούμε, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ και οι γονείς μου με γράψαν γιατί ήμουν έτσι κινητικό παιδί. Θέλανε μια πολεμική τέχνη και το τζούντο είναι ένα ευγενές άθλημα, χωρίς χτυπήματα είναι, και επέλεξαν το τζούντο. Σε τι διαφέρει από τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες? Σε τι διαφέρει? Είναι μελαβές, δεν έχει χτυπήματα. Τζούντο σημαίνει ο δρόμος στις ευγένειες, είναι ένα ευγενές άθλημα. Δηλαδή, πριν τη μάχη, μετά τη μάχη, σέβεσαι τον αντίπαλο πάντα. Γιατί θα έλεγες σε κάποιον να ξεκινήσει τζούντο? Γιατί θα το πρότεινες? Θα το πρότεινα γιατί πιστεύω ότι έχει να σου προσφέρει πολλά πράγματα, ας πούμε, πειθαρχία, να σέβεσαι τον αντίπαλο, που είναι πολύ σημαντικό. Γυμνάζει όλο το σώμα. Θεωρώ ότι είναι πολλά τα θετικά του. Είπες ότι γυμνάζει όλο το σώμα. Αν μπορούσες να ξεχωρίσεις κάποιες μικρές ομάδες οι οποίες έτσι γυμνάζονται λίγο παραπάνω, ποιες θα ξεχώριζες? Θεωρώ ότι τα χέρια, τα δάχτυλα, δηλαδή είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή θες και δυνατά πόδια, χρειάζεσαι δυνατά χέρια, δυνατά δάχτυλα, γιατί φοράμε στολές και πιανόμαστε, οπότε πρέπει και η λαβή σου να είναι πολύ δυνατή. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι έτσι ιδιαίτερο. Τέλεια. Λοιπόν, γενικά ακούς μουσική? Ναι. Τι ακούς? Λαϊκά, ελληνικά. Πολύ φαντάζομαι ότι ακούω ξένα, έτσι. Δηλαδή και πριν τον αγώνα και πριν την προπόνηση θα ακούσω... Κι εγώ για ξένα σε είδα και ετοιμαζόμουν ναι, τώρα... Ναι, ξεγελάω. Εντάξει, θα βάλουμε και ελληνικό, αλλά θα πάμε πρώτα να ακούσουμε Miley Cyrus και Flowers και θα επιστρέψουμε και θα έρθει και το ελληνικό. Και είμαστε ξανά μαζί σας, εδώ πέρα με την Ελισάβετ Τελτσίδου, την πρωταθλήτρια στο τζούντο. Και Ελισάβετ μου, σε αυτή την ενότητα μιλάμε για διατροφή. Οπότε δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω εάν και εσύ ακολουθείς κάποιο διατροφικό πλάνο, ειδικά επειδή στις πολεμικές τέχνες, από όσο ξέρω, δεν ξέρω αν είναι έτσι και στο άθλημά σου, πρέπει να διατηρείτε κάποια συγκεκριμένα κιλά. Πολύ σωστά. Έχουμε τα κιλά, οπότε πριν από τους αγώνες προσέχω πολύ τι τρώω, γιατί χάνουμε κάποια κιλά για να φτάσουμε στην κατηγορία μας, που είναι δύσκολο όταν έχεις αυξημένη μυϊκή μάζα. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα τρώω τα πάντα, σαν ένα κανονικός άνθρωπος. Οι ώρες προπόνησης είναι πάρα πολλές, οπότε ό,τι και να φάμε το καίμε. Πόσο επηρεάζει η διατροφή και η ενυδάτωση την απόδοσή σου? Εντάξει, σίγουρα είναι το κάτι παραπάνω, η μικρή λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι τόσο βασικό
στοιχείο σε όλο, αν πάρουμε το σύνολο. Είπες ότι τρως τα πάντα. Και εγώ δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν έχεις cheat day. Ναι, φυσικά. Φυσικά, άμα δεν είναι περίοδος αγώνων, δηλαδή που δεν χάνω, σίγουρα δηλαδή θα φάω κανονικά. Τι περιλαμβάνει αυτό το cheat day, τι είναι, έχουμε κάποια προτίμηση? Εντάξει, το σουβλάκι μου λείπει πολύ και στο εξωτερικό, γιατί λείπω συχνά. Μπέργκερ, από όλα αυτά τα υγιεινά. Είσαι υπέρ ή κατά των αθλητικών συμπληρωμάτων? Εντάξει, θεωρώ ότι όταν κάνεις υπερβολική προπόνηση, όπως εγώ θα κάνω από 2 έως και 4 σε κάποια ειδική προετοιμασία, θεωρώ ότι βοηθάνε θετικά, εάν χρειάζονται. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου. Όσον αφορά πάντα την προπόνησή σου, επειδή μας είπες κιόλας ότι προπονείσαι πάρα πολλές ώρες, πόσες φορές την εβδομάδα προπονείσαι και πόσες ώρες, και δεν ξέρω αν κάνετε και πρωινές προπονήσεις, πώς γίνονται οι προπονήσεις σας? Επειδή το τζούντο είναι άθλημα που χρειάζεται αντίπαλο για να παλέψεις, για να γίνεις καλύτερος, να ανέβεις επίπεδο. Οπότε χρειαζόμαστε πολύ καλούς αντιπάλους, οπότε έχουμε συχνά ταξίδια στο εξωτερικό και κάνουμε προπονήσεις. Σίγουρα είναι 2 προπονήσεις, κάποιες φορές 3, κάποιες φορές όταν έχουμε μια προετοιμασία 4, είναι ανάλογο. Πόση ώρα περίπου? Σίγουρα είναι 2 ώρες, δηλαδή 2 το πρωί, 2 το απόγευμα. Διαφέρει η προπόνηση που κάνεις καθημερινά από την προπόνηση που κάνεις όταν πλησιάζει ο αγώνας? Ναι, σίγουρα. Όταν έχεις χρόνο, κάνεις πιο σκληρά. Όσο πλησιάζει ο αγώνας, για να επανέλθει το σώμα, ρίχνεις λίγο την προπόνηση ώστε να αποδώσεις το 100% μετά. Λοιπόν, και εγώ χατήρια δεν χαλάω και μου πες ελληνικά, και γι' αυτό τώρα σου έχω ελληνικό. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη για Κομμάτι της ζωής μου και επιστρέφουμε. Τέλεια. Και επιστρέψαμε, είμαστε ξανά κοντά σας, εδώ πέρα με την Ελισάβετ Λιτσίδου. Και έχει έρθει η στιγμή να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, Ελισάβετ μου. Ελισάβετ, θυμάσαι τον πρώτο σου αγώνα? Ναι, θυμάμαι τους πρώτους μου αγώνες. Σίγουρα μου είχε μείνει ο πρώτος αγώνας στο εξωτερικό, που είχα βγει και πρώτη. Πότε ήταν αυτό? Πάμε πολύ πίσω τώρα. Γύρω στο ένα χρόνο που έκανα τζούντο, δηλαδή λίγο το 2008, κάπου εκεί. Έχεις συμμετάσχει σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχεις και πάρα πολλές διακρίσεις. Μπορείς να μου ξεχωρίσεις κάποια από αυτές τις διακρίσεις ή κάποιον αγώνα και γιατί? Δεν ξέρω αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο αγώνα, αλλά σίγουρα ξεχωρίζουν στο μυαλό μου και παντού τα χρυσά μετάλλια που έχω πάρει σε διάφορες χώρες σίγουρα, που παίζει ο εθνικός ύμνος και είσαι στο πρώτο βάθρο και είσαι πιο ψηλά. Και σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είναι κάτι τελείως διαφορετικό, μοναδικό, δεν συγκρίνεται με τίποτα, θεωρώ. Και εφόσον λέμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, προετοιμάζεσαι και για τους επόμενους Ολυμπιακούς που Σωστά, έρχονται. Για το Παρίσι. Θέλω να μου πεις πώς είναι αυτή η προετοιμασία για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Απαιτεί πολύ αφοσίωση, καθόλου διαλύματα, δηλαδή για ξεκούραση ή κάτι. Θέλει πολύ προπόνηση, συνεχόμενη προπόνηση. Έχεις κάποιο γούρι έτσι πριν από κάποιο μεγάλο αγώνα ή κάποια συνήθεια? Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο έτσι. Απλά προσπαθώ να... Δεν εστιάζω σε γούρια και τέτοια. Απλά προσπαθώ να σκέφτομαι το λόγο που παλεύω, αγαπημένα πρόσωπα, έτσι να μου δίνει ενέργεια και... Πριν μπεις δηλαδή στον αγώνα, τελευταία σου σκέψη είναι ότι ας πούμε το κάνω για την οικογένειά μου, το κάνω για τους ανθρώπους. Ναι, έτσι μου δίνει δύναμη αυτό να... Δώσε τον καλύτερο μου αυτό. Μάλιστα, τι είναι αυτό που θα έλεγες ότι σε κάνει να ξεχωρίζεις? Ποιο είναι το ατού σου σαν αθλήτρια? Θεωρώ ότι είναι η δύναμή μου, αυτό είναι το θετικό μου, ότι έχω φυσική δύναμη και αυτό μου δίνει... Δεν θα σε ρωτήσω αν έχεις κάποιο disadvantage, αν έχεις κάποια δυναμία, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να μας βλέπουν και αντίπαλοι. Σωστά. Και δεν πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά. Έχεις δίκιο, αυτά δεν πρέπει να τα λέμε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, μετά το break. Και επιστρέψαμε εδώ πέρα με την Ελισάβετ, το κορίτσι μας, την πρωταθλήτρια στο τζούντο. Ελισάβετ μου, έχεις τραυματιστεί ποτέ?
Ευτυχώς δεν έχω κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ψιλοτραυματισμούς όλοι οι αθλητές έχουμε, αρκετούς, συνεχόμενα και προπονούμαστε με αυτούς σίγουρα. Αλλά κάποιο σοβαρό τραυματισμό ευτυχώς δεν είχα. Σε τρομάζει όμως αυτή η ιδέα, γιατί θα σου πω εγώ από τη δική μου εμπειρία. Λοιπόν, για όποιον δεν ξέρει και δεν έχει παρακολουθήσει την εκπομπή, έχω πάθει χιαστό. Και πριν τον τραυματισμό, είχα άγνοια κινδύνου, τελείως. Δηλαδή δεν το σκεφτόμουν να κάνω ότι μπορεί να μου συμβεί ή ότι. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού. Όταν το έπαθα και αφού το έπαθα και αφού επέστρεψα, πάντα μένεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου και μην ξανασυμβεί το και αν και πολλά πολλά ακόμα τα οποία σε βασανίζουν και την ώρα της προπόνησης και κυρίως την ώρα του αγώνα. Ναι, εσένα υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στο μυαλό σου, έχεις αυτό το φόβο ή έχεις και εσύ άγνοια κινδύνου όπως είχα εγώ τότε? Όχι, σίγουρα το έχω. Είναι και πολύ σκληρό το άθλημά μας και γι' αυτό φροντίζω να προσέχω. Σίγουρα το σκέφτομαι, ειδικά όταν είμαι κουρασμένη, που είναι πιο εύκολο να τραυματισμήσω όταν είσαι κουρασμένος. Το σκέφτομαι, αλλά εντάξει, προσέχω όσο μπορώ. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος μύθος που να υπήρχε, που να είχες ακούσει για το τζούντο πριν ξεκινήσεις, που όταν όμως ξεκίνησες να κατάλαβες ότι δεν ισχύει? Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το λέω. Τίποτα. Όχι. Καλό αυτό. Καλό αυτό, γιατί δεν προκαταβάλλησε και απλά πήγες και ξεκίνησες και... Ναι. Γενικά δεν υπάρχουν μύθοι για το τζούντο ή υπάρχουν? Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι. Είμαι τελείως άσχετη, ναι. Να ξέρεις. Τέλεια. Λοιπόν, τι θα σε έκανε να τα παρατήσεις, να τα αφήσεις όλα και να πεις τέλος μέχρι εδώ ήταν? Δύσκολη ερώτηση. Κάτι που να μην μου επέτρεπε να το κάνω, δηλαδή χτύπω ξύλο όπως ένας σοβαρός τραυματισμός ή δηλαδή να μην ακολουθεί το σώμα μου, κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε κάποιος άλλος λόγος να το κάνω. Τι θα έλεγες σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τώρα τζούντο, ώστε να τον παρακινήσεις, να το κάνει, να έχει πίστη στον εαυτό του και γενικά να καταφέρει, να βρει τρόπο να καταφέρει όλα όσα έχεις καταφέρει και να φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Σίγουρα ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολος, αλλά υπάρχει και ο αθλητισμός που είναι φοβερό πράγμα. Οπότε πρέπει να ξεκινήσει από μικρό παιδάκι για να πούμε ότι θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, αλλά το τζούντο είναι για όλες τις ηλικίες και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν χρησιμοποιείς τη δύναμη του αντίπαλου να το ρίξεις, έχει τεχνικές. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα για όλες τις ηλικίες και μπορούν να το ξεκινήσουν σαν χόμπι σε όλες τις ηλικίες. Και έχει να σου προσφέρει σίγουρα πολλά πράγματα. Πειθαρχία, να γυμναστείς μέσα από αυτό, να κάνεις νέους φίλους, χίλια δυο. Και μιας και λες για χόμπι, υπάρχει κάποιο χόμπι που να κάνεις εκτός από... Το τζούντο δεν είναι χόμπι, είναι πρωταθλητισμός, το κάνεις σε επαγγελματικό επίπεδο, εσύ στον ελευθερό σου χρόνο. Γενικά, επειδή λείπω συνεχώς, στερούμε πολύ χρόνο από οικογένεια, φίλους, ανήψια και τα σχετικά. Οπότε, όταν έχω χρόνο, μου αρέσει να περνάω χρόνο μαζί τους και να κάνω πράγματα, ό,τι και αν είναι αυτό, από περπάτημα, μου αρέσει πολύ να παίζω ποδόσφαιρο, διάφορα πράγματα. Δηλαδή, αν σε ρωτούσα τι άθλημα θα έκανες αν δεν έκανες τζούντο, ναι, είναι σβηστά ποδόσφαιρο, ναι. Μάλιστα. Ναι. Αν δεν ήσουν αθλήτρια και δεν ασχολούσουν με τον αθλητισμό καθόλου, τι θα ήθελες να ακολουθήσεις στη ζωή σου? Και αυτή η δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Λοιπόν, εγώ αν δεν ήμουν αθλήτρια θα ήμουν παρουσιάστρια, λέμε τώρα και γελάμε. Κάτι τόσο μη ρεαλιστικό. Ναι. Ίσως τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Ναι. Όταν ήμουν μικρή έλεγα ότι... Μια καλή λαϊκή τραγουδίστρια, π.χ. Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα. Κάτι τέτοιο. Στο δίνω. Νατάσα Θεοδωρίδου. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή έτσι, και φωνάζουμε. Έτσι, έτσι. Εγώ όταν ήμουν μικρή ανέβαινα πάνω στη τραπέζια και τραγουδούσα και ούρλιαζα και έλεγα θέλω να γίνω τραγουδίστρια και τραγουδούσα Παπαρίζου τραγουδούσα τότε. Και εγώ κάνω καραόκι αλλά με μεγάλη αποτυχία. Με μεγάλη αποτυχία. Μην φέρω τώρα τα μικρόφωνα και ξεκινήσουμε γιατί κι εγώ έτσι, δεν το κάνω με μεγάλη επιτυχία και χορό και τραγούδι. Έχουμε τσακωθεί. ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια τώρα, όχι όταν ήσουν μικρή? Τώρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι το 2024 το καλοκαίρι. Όλη η συγκέντρωσή μου βήμα-βήμα είναι εκεί.
με απότερο σκοπό την Ολυμπιάδα. Σίγουρα υπάρχουν πολύ μικροί στόχοι ενδιάμεσα, όπως παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κτλ. Και πολύ προπόνηση. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Σε 10 χρόνια. 10 χρόνια περίπου κάνω τζούντο. Δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσω σε εδώ. Ξέρω εγώ. Να έχω μια μεγάλη σχολή τζούντο, να διδάσκω αυτό που έμαθα τόσα χρόνια. Ίσως μια οικογένεια, παιδιά, δεν ξέρω. Μ' αρέσει που δεν κάνεις σχέδια, γιατί υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ακριβώς, ο Θεός γελάει. Συμφωνώ. Και κάπως έτσι, Ελισάβετ, μου θα σηκωθούμε. Έχει φτάσει η στιγμή που πρέπει να αποχαιρετήσουμε το τηλεοπτικό κοινό μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την υπέροχη εκπομπή που κάνετε και προβάλλετε τους αθλητές και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εύχομαι να πάμε δυναμικά Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι και να κατακτήσουμε χρυσό μετάλλιο, θα πω. Έτσι. Και θα το πω και χωρίς δισταγμό. Γιατί έτσι πρέπει να στοχεύουμε ψηλά, πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Μόνο έτσι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Όπως είπα λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Αυτή ήταν η Ελισάβετ Τελτζίδου. Όσο για εμάς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά!